Γεια σου, γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου, Ακάς, λοιπόν, και θα κάνουμε εδώ ένα πολύ όμορφο άνοιγμα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο θέμα. Τι θα κάνουμε? Θα δούμε με τι συντονίζεσαι μέσα στον Ιανουάριο, ποια είναι εκείνη η ενεργειακή πύλη, θα δεις πώς θα γίνει με την οποία συντονίζεσαι, και θα χρησιμοποιήσουμε τέσσερα διαφορετικά decks ανάλογα με το στοιχείο του ζωδίου που εσύ ανήκεις. Τώρα, αν θέλεις, μπορείς να δεις ζώδιο οροσκόπο. Καλό είναι να δεις αυτό το συνδυασμό. Δηλαδή, αν έχεις ζώδιο φωτιάς, ξέρω, κρυός, και έχεις οροσκόπο τάβρο, θα δεις φωτιά και γη. Εντάξει, αυτή την ανάλυση. Όμως, να πω τώρα, αν τώρα εσύ έχεις ζώδιο και μάλλον ζώδιο και οροσκόπο τον ίδιο, ξέρω, φωτιά φωτιά, κρυός κρυός, τότε δες αυτό, δες μόνο τον εντείνεται η ενέργεια εκεί, περισσότερο στο κομμάτι, ας πούμε, το συγκεκριμένο που έχεις του στοιχείου, δες τη φωτιά. Τώρα, αν θέλεις διαστητικά, μπορείς να επιλέξεις και κάτι άλλο, εντάξει. Αυτό όμως που θα κάνουμε και είναι πολύ σημαντικό είναι θα ανοίξουμε ενεργειακή πύλη για το κάθε στοιχείο. Πώς θα γίνει τώρα, πώς θα ανοίξουμε την ενεργειακή πύλη και τι μήνυμα έχει να μας πει? Θα το δεις, περίμενε. Ένα λεπτό. Θα δεις εδώ τι όμορφα πράγματα. Αν είσαι καινούριος, έλα να δεις εδώ, διότι εδώ θα κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Θα ανοίξουμε μια ενεργειακή πύλη. Λοιπόν, οι ενεργειακές πύλες είναι στην αστρολογία, είναι 30. 30 μοίρες και σε κάθε μοίρα αντιστοιχεί ένας ιδιαίτερος συμβολισμός, ένα πολύ ιδιαίτερο μήνυμα, όπου και αυτή τη στιγμή αυτό θα κάνουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να επιλέξω. Θα δείτε, επιλέγω, ανοίγουμε. Αρχίζουμε για να ανοίγουμε την. Έχει βγει λοιπόν εδώ ένας βαλές σπαθάτος. Άρα μιλάμε ζώδιο του αέρα και είναι το πρώτο ζώδιο, διότι είναι ο βαλές, μετά είναι η βασίλισσα, η κουπάτη και μετά, συγγνώμη, η βασίλισσα και μετά είναι ο βασιλιάς, εντάξει. Άρα εδώ είναι το πρώτο ζώδιο του αέρα που είναι η δίδυμη. Άρα έχουμε πύλη διδύμων. Το επόμενο που θα κάνω είναι να επιλέξω τις μοίρες. Θα τραβήξω λοιπόν εδώ τρία χαρτιά για να δούμε σε ποια μοίρα έχουμε το ζώδιο και τη μοίρα. Ένα. Για να δούμε εδώ. Έχουμε ένα τέσσερα κούπα. Άρα αμέσως μιλάμε για θέματα καρδιάς. Επικοινωνία, σκέψη, καρδιά. Μυαλό με καρδιά. Το επόμενο είναι πάλι το 9. Άρα μιλάμε για ένα για σπαθάτο, για επικοινωνία, για πράγματα που θέλουμε να εκφραστούμε, να πούμε. Okay. Και το τελευταίο είναι ένας άσος κούπα. Θες κάποια πράγματα τώρα εσύ που ανήκεις σε ζώδιο της φωτιάς, γιατί κάνουμε τη φωτιά τώρα εδώ. Και έχουμε τώρα, φίλες και φίλοι, έχουμε 14, 9 και άσος 10 και 4, 14. Άρα μιλάμε για διδύμους η 14η μοίρα. Έτσι, λοιπόν, για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω τι σημαίνει αυτή η μοίρα στους διδύμους, η 14η μοίρα στους διδύμους. Λοιπόν, έχει αρκετό συμβολισμό. Δεν θα στο αναλύσω, δεν θα στο υπαραναλύσω για να μην κουράσω και θα πάμε μετά κατευθείαν να ρίξουμε και να δούμε με τι εμπειρίες εσύ συντονίζεσαι για τον μήνα γενικότερα Ιανουάριο του 2023. Έτσι, λοιπόν, άκου τώρα το νόημα και το μήνυμα αυτής της μοίρας. Αυτή η μοίρα έχει ένα μήνυμα. Έχει και όνομα. Γεφυρώνοντας τον φυσικό χώρο και τις κοινωνικές διακρίσεις δύο άνθρωποι επικοινωνούν τηλεπαθητικά. Δεν είναι τυχαίο, διότι είναι ένα ζώδιο εδώ το οποίο έχει μου βγει η δίδυμη. Είναι η σκέψη, είναι τηλεπαθητική σκέψη η οποία μπορεί να φύγει και να επικοινωνηθεί. Σημαίνει όμως εδώ ότι σε γενικό πλαίσιο δύο κύτταρα ανθρώπων μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Εντάξει. Ίσως μέσα από κάποια αόρατα κανάλια τα οποία εμείς δεν τα βλέπουμε και μέσω λοιπόν, αν θέλετε, των δονήσεων που πλέουμε όλη της ενέργειας μπορεί να γίνει αυτό η επικοινωνία, αν θέλετε, με κάποιους ανθρώπους τους οποίους τους αγαπάμε. Γιατί έχει βγει το κούπα εδώ, έτσι. Τα κούπα σημαίνει η επικοινωνία.
Τώρα θα μου πεις αυτό στην καθημερινότητά μου. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ πρέπει να είμαι, να γίνω τηλεπαθητικός? Λοιπόν, σημαίνει ότι εσείς που έχετε συντονιστεί με αυτό το κομμάτι, εδώ με αυτή την επιλογή της φωτιάς, είτε ζώδιο είτε οροσκόπου, έχετε την ευκαιρία για μια ικανότητα που μπορεί τσουκ να ανάψει λιγάκι μέσα στον Ιανουάριο για κάποιο λόγο. Είναι προειδοποίηση, είναι ξεπέρασμα εμποδίων, είναι να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι ένα, είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχει τηλεπάθεια. Εδώ προσέξτε, είναι νοητική τηλεπάθεια, έτσι, γιατί υπάρχουν τρία είδη τηλεπάθειας. Δεν θα το αναλύσω τώρα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε περισσότερο την νοητική τηλεπάθεια και χρειάζεται, στην ουσία είναι η επικοινωνία μεταξύ δύο ανθρώπων που αγαπιούνται. Εντάξει, αυτό είναι. Και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι είτε σε δεσμό, είτε να είναι ερωτικό, μπορεί να είναι επίσης σε θέματα, διάφορα θέματα τώρα, παιδί μου, okay. Πάμε να δούμε τώρα, να την αναλύσουμε αυτό το άνοιγμα με 6 της γης, άρα έχουμε εδώ προσπάθεια και ευκαιρίες, έχουμε μία βασίλισσα κούπα, οι σχέσεις μπαίνουν σε ένα νέο επίπεδο, φίλες και φίλοι. Έχει να κάνει με τον εγωισμό μας όμως, ότι πολλές φορές μπορεί να αισθανόμαστε και μία παγίδευση γενικά, και μία βασίλισσα του αέρα. Πολύ ισχυρές, πολύ δυνατές ενέργειες, οι οποίες έρχονται να μας μιλήσουν και να μας πούνε: βρες λοιπόν εσύ μέσα από αυτή τη διαδικασία ευκαιρίες, προσπάθεια, το χρόνο και την ισορροπία. Γιατί εδώ μιλάει για ισορροπία, έτσι. Να βρεις τις ισορροπίες σου. Υπάρχει μία βασίλισσα του νερού που πάντα είναι καλοσυνάτη, μπορεί να είναι μια μάνα και όλα, έτσι, ξέρω εγώ, είναι συμπονετική. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει και να σου δώσει κάτι. Αν δεν έχεις κανέναν, μπορεί να είναι μια φίλη, δεν μπορεί να μην έχεις κανέναν, εντάξει, είπαμε. Μια φίλη ή οτιδήποτε. Οι σχέσεις όμως γενικά για το 23, για τον Ιανουάριο του 23, μπαίνουν σε ένα νέο επίπεδο. Εμπιστεύσου τη διαίσθησή σου. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως εδώ. Η πύλη αυτή σου λέει να εμπιστευτείς αυτό το τηλεπαθητικό φαινόμενο το οποίο σου βγαίνει και κάπου θα σε οδηγήσει, κάπου σε οδηγεί. Κάτι θέλει να σου πει. Πρόσεξε, υπάρχουν και παγίδες, σου λέω. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σου βάλουν παγίδες. Γενικά, να μην μπαίνεις σε φόβο και σε ανασφάλεια. Διότι αυτή η κάρτα εδώ θέλει να σου πει ότι έχεις μεγάλη δύναμη για να κάνεις πράγμα, και δεν είναι τυχαίο που και αυτό γίνεται 6 της γης, και εδώ 6 γίνεται και αυτό, να βρεις τις ισορροπίες σου. Και έχουμε άλλη μια βασίλισσα τώρα που σε περιβάλλει, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, διότι είναι ανεξάρτητη, έχει μεγάλη εμπειρία, σου δίνει καλές συμβουλές, είναι δυνατή, δυναμική, είναι ότι κοίταξε να δεις, παίρνω αποφάσεις αλλά τα βάζω κάτω, τα αναλύω και παίρνω μια πολύ καλή αντικειμενική απόφαση. Επίσης βλέπεις το χιούμορ σε όλες τις καταστάσεις και λες, εντάξει ρε παιδί μου, γιατί και το χιούμορ είναι πολύ καλό. Αν και κάποιοι βέβαια τσαντίζονται και λένε, μα καλά εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ, ξέρω εγώ, γελάς και αυτά. Εντάξει, πολλές φορές όμως το χιούμορ βοηθάει πάρα πολύ για να ξεπεράσουμε κάποιες καταστάσεις και γεγονότα. Γενικά λοιπόν εδώ αυτό που βγαίνει σημαίνει ισορροπία, και έχεις ανθρώπους οι οποίοι σε αγαπάνε και σε στηρίζουν, θα σε στηρίξουν, και μέσα στον Ιανουάριο μπορεί να βρεις και λύσεις σε κάποια πολύ σημαντικά θέματα, και ξαφνικά μπορεί να γίνει αυτό που εσύ δυσκολευόσουν, ρε παιδί μου. Σε απασχολούσε και έλεγες πώς θα προχωρήσω, τι θα κάνω, τι θα γίνει, εντάξει. Λοιπόν, οπότε, 6 της γης, θυμίσου, 6, βασίλισσα νερού, το 15, ο διαβολάκος είναι εδώ, έτσι, που σημαίνει το εγώ δηλαδή, και έχει μια άλλη αυτή. Και εδώ φυσικά έχουμε και τη βασίλισσα του αέρα. Επικοινωνία, συνέστημα, σε ισορροπία, και δεν γινόμαστε εγωιστές, εγωίστριες για να βοηθηθούμε για τον Ιανουάριο. Το πήρες το μήνυμα, εντάξει, αυτό ήταν. Πάμε τώρα στον αέρα. Πάμε να ανοίξουμε τώρα την πύλη του αέρα. Αέρας εδώ. Λοιπόν, επιλέγουμε πρώτα να βρούμε τι ζώδιο έχουμε. Και έχουμε έναν μπαστούνάτο. Εδώ είναι ο βασιλιάς μπαστούνι. Άρα έχουμε ζώδια της φωτιάς. Και πάμε να ανοίξουμε και τις υπόλοιπες. Την πύλη, τις μοίρες δηλαδή. Να δούμε με τι συντονιζόμαστε. Και ποιο είναι το μυστικό μήνυμα που θέλει να σου πει. Γιατί οι πύλες αυτές έχουν ένα ιδιαίτερο μυστικό μήνυμα. Τέτοια κάνουμε εδώ. Τέτοια παλάβα κάνουμε εδώ. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν,
Πάμε. Έχει βγει. Τρία καρό. Γη δηλαδή. Γήινες ενέργειες. Γιώνουμε πράγματα, τα φέρνουμε κάτω στη γη και σημαίνει και το τρία έκφραση και επικοινωνία. Στο επόμενο που μας βγαίνει είναι το εννέα κούπα. Αγάπη, λοιπόν, εδώ έχει σχέσεις με ανθρώπους, με θέματα αγάπης, με θέματα συναισθηματικής φύσεως. Και έχουμε και το 2, το οποίο είναι. Το 9 επίσης έχει να κάνει και με το... Έχει να κάνει και με θέματα, το 9 και με θέματα καρμικά, θέματα ψυχής. Λοιπόν, και ο αριθμός 2, 2 σπαθάτο, το οποίο μας μιλάει για επικοινωνία, για δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, μέσα από συνεργασία, μέσα από καλή επικοινωνία, μέσα από θετικά λόγια, μια να έρθει αυτή η εξισορρόπηση, έτσι σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο. Εντάξει, λοιπόν, τώρα, η πύλη η οποία υπάρχει εδώ είναι... εδώ λοιπόν είπαμε, να το πάρω λίγο με τη σειρά για να μην μπερδευτούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε τον βασιλιά Μπαστούν. Επειδή ο βασιλιάς είναι το τελευταίο χαρτί στη λίστα των Μπαστούνιων, ας το πούμε, μιλάμε λοιπόν για φωτιά και το τελευταίο ζώδιο φωτιάς είναι, έχουμε κρυό, λέοντα και τοξότη. Άρα μιλάμε για τοξότη, 14η μοίρα τοξότης, εντάξει. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει αυτή η μοίρα και βεβαίως δεν είναι, και εδώ μας βγήκε 14η μοίρα, έτσι, λοιπόν, ακούστε το εδώ. Το όνομα αυτής της μοίρας λέγεται η Μεγάλη Πυραμίδα και η Σφίγγα. Έτσι απλά, δεν θα το εντάξει, θα πάει το μυαλό μας, ok, η πυραμίδα, η Σφίγγα έχει να κάνει με σύμβολο μεταφυσικό και δεν ξέρω τι άλλο. Έχει όμως να κάνει με το εξής, ότι η Μεγάλη Πυραμίδα και η Σφίγγα έχουν να κάνουν με τα μυστήρια της ζωής, έχουν όμως να κάνουν και οικοδομήματα τα οποία έχουν αντέξει στον χρόνο. Επίσης σημαίνει γνώση, σημαίνει μεταφυσική γνώση, σημαίνει η απόκριφη γνώση και η διαδικασία του πώς μπορούμε να, να αποκτήσουμε γενικότερα τις γνώσεις της ζωής μας. Εδώ όμως έχει να κάνει με θέματα ψυχής, έχει όμως να κάνει και με την πνευματική σου δύναμη. Πριν βγήκε η τηλεπάθεια, εδώ βγαίνει η πνευματική δύναμη. Άρα για τον Ιανουάριο, λοιπόν, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερος μήνας, γιατί έχουμε και τον Φώτον, έχουμε και τη Νέα Χρονιά, έχουμε και μια ευοκαιρήσια ενέργεια. Μην ξεχνάτε, ο χρόνος αλλάζει μέσα από ευοκαιρήσιες ενέργειες. Όλο αυτό, λοιπόν, έρχεται να δέσει και για κάποιο λόγο έρχεται να μας πει η πνευματική δύναμη, η δύναμη της σκέψης, η δύναμη της θέλησης, η δύναμη της πίστης. Και βάλτε εσείς και άλλα πράγματα όσα θέλετε εδώ, για τα οποία μας ενδυναμώνουν. Ωραία, πολύ ωραία. Είδατε πόσο όμορφα βγαίνουνε. Πάμε τώρα να δούμε λεπτομέρειες. Άσος Παστούν. Αν είναι και αυτό πνευματικό. 4 ξυφών. Okay. Το επόμενο, Άσος Ξυφών. Άσος Μπαστούνι, Άσος Ξυφών. Θα σας δείξω κάτι μετά να δείτε την εικόνα πώς σχηματίζεται. Και επίσης έχουμε μια άλλη διαφορετική κάρτα, είναι η 22η κάρτα αυτή, που έχει να κάνει με το πηγάδι της γνώσης, έχει να κάνει με το πηγάδι της ενέργειας, έχει να κάνει με εκείνα τα στοιχεία στα οποία μπορούν να αναδιπλωθούν. Δύο άσοι λοιπόν, δεξιά και αριστερά, είναι η μεγάλη προστασία η οποία έχει. Θέλω να το δεις εδώ. Είναι σαν να υπάρχουν δύο χέρια. Δες το εδώ, πανέμορφες εικόνες, εδώ πανέμορφες κάρτες. Άσος Μπαστούνι, Άσος Ξυφών. Απόλυτη πνευματικότητα σημαίνει εδώ. Ενέργεια. Εδώ 1, 2, 3, 4, 5, ο αριθμός 5 που είναι η διέστηση. Αυτές εδώ πέρα που ανθίζουν. Ξυφών, διαισθητικό και αυτό. Η αξία σου, η δύναμή σου, η σκέψη σου. Και έχεις βάλει και ένα 4 ξυφών στη μέση, που και αυτό είναι μια πνευματική κάρτα που σημαίνει ξεκούραση, διαλογισμός, μια περίοδος λίγο να στοχαστούμε, να δούμε κάποια πράγματα. Είναι ο υπότης ο οποίος έχει το σπαθί του κάτω, στο οποίο όταν νιώσει έτοιμος έτοιμη θα αρχίσει ξανά πάλι να βγει εκεί έξω να κάνει πράγματα. Είναι λοιπόν 4 κάρτες, οι οποίες σου μιλάνε για καινούργια ξεκινήματα μέσα στον Ιανουάριο, για καινούργιες ενέργειες, φρέσκες ενέργειες,
τις οποίες εδώ σημαίνει και εξαγνισμός, εδώ είναι και κάτι σαν καπνός κιόλας, εδώ αυτή κρατάει και ένα κάτι σαν θυμιατό, εντάξει, που σημαίνει εξαγνίζω την ψυχή μου, τον εαυτό μου. Τώρα, ο καθένας ποιος θα το κάνει, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, αλλά αυτό το οποίο βγαίνει σαν νόημα, σαν μήνυμα για σένα, για το επόμενο διάστημα, είναι χτίζω, φτιάχνω, ενέργεια, κάτι καινούργιο, αποκτώ. Χρειάζεται όμως και μια περίοδος περισυλλογής να καταλάβω τι συμβαίνει στη ζωή μου, τι γίνεται, όλα αυτά που μου συμβαίνουν, έτσι, ό,τι και να είναι. Εδώ, άσος ξυφών, θέματα δικαιοσύνης, θέματα αξίας, να ξεκινήσω κάτι καινούριο, κάτι όμορφο, έτσι, μισό λίγο για τα μήνυμα εδώ. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά έρχονται να δέσουν και να σου δώσουν αρκετή δύναμη και ο εξαγνισμός εδώ που είπαμε, που αλλιώς μπορεί να είναι και η θεραπεία. Τώρα, να πω το εξής. Εδώ έχουμε τον Άσο και αυτόν τον Άσο να περικυκλώνουν αυτή την κυκάρτα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα γεγονότα. Είπαμε, παίζει μεγάλο ρόλο η λεπτομέρεια. Γιατί γίνεται αυτό? Μήπως είναι η προέκταση αυτού του νου εδώ, μήπως είναι τα δύο χέρια αυτού του νου τελικά? Ότι όταν αποφασίσει εσύ, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, αποφασίσεις να ανοίξεις τα χέρια σου και κρατάς δύο άσους, δύο πολύ δυνατές ενέργειες στα χέρια σου, μέσα στην ψυχή σου, μήπως η πνευματική σου δύναμη είναι πολύ ισχυρή, γιατί μάλλον αυτό θέλει να σου πει το μήνυμα τελικά. Ότι έχεις πολύ ισχυρή πνευματική δύναμη και πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις για καλό σκοπό και να τη χρησιμοποιήσεις πάντα για καλό σκοπό. Να είναι ενέργεια που εξαγνίζει και όχι ενέργεια που καταστρέφει ή είναι μαύρη ή τη χρησιμοποιείς με λάθος τρόπο. Εντάξει, γιατί δυστυχώς στη σημερινή εποχή έχουμε μάθει, σε όλους γίνεται έτσι, να χρησιμοποιούμε τις επιλογές μας, τις ενέργειές μας με εντελώς λάθος τρόπο. Καταθλιπτικό, στενάχωρο, απεσιόδοξο, μαύρο, μαύρες ενέργειες, με κακό τρόπο, με ζήλια, με φθόνο, να θέλουμε μόνο το χρήμα και τίποτε άλλο, χωρίς καρδιά, να μην αισθανόμαστε, βάλτε ό,τι θέλετε. Εδώ σου λέει όμως, για σένα που βλέπεις το βίντεο, οποιαδήποτε στιγμή και αν δεις το βίντεο, είναι ένα μήνυμα γενικότερα, ναι, αφορά τον Ιανουάριο, αλλά αυτό μπορεί όμως να είναι και η έναρξη και κάποιων άλλων πραγμάτων για σένα, σου λέει αλλαγή των ενεργειών. Εντάξει. Ωραία. Να τα μαζεύουμε σιγά σιγά από εδώ. Ή μάλλον, όχι, τις έχω αφήσει τις προηγούμενες. Λοιπόν, okay. Ωραία. Και πάμε στο επόμενο. Πάμε στη γη. Πάμε τώρα να ανακατέψουμε, να δούμε τι ζώδιο θέλουμε να βγει από εδώ. Και βγαίνει το ζώδιο μία κουπάτη βασίλισσα νερό, αφορά το δεύτερο ζώδιο του νερού. Άρα τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν το πρώτο ζώδιο του νερού είναι ο καρκίνος, το δεύτερο ζώδιο του νερού είναι ο σκορπιός. Άρα έχουμε μία σκορπίσια ενέργεια εδώ και πάμε να δούμε ποια είναι η μοίρα η οποία ανοίγει και μας ενδιαφέρει αρκετά. Πάμε. Εδώ έχουμε ένα 8 μπαστούνι. Πάμε λοιπόν με δυνατές ενέργειες, φωτιά δηλαδή εδώ. Εσωτερικά η ψυχή μας, η δύναμή μας να βγούμε έξω, να κάνουμε, να εκφραστούμε, να μιλήσουμε. Ένα 7 σπαθί, προστασία, επικοινωνία. Τα σπαθιά σημαίνουν η επικοινωνία. Σε γενικό πλαίσιο, έτσι. Δεν μπαίνω στη λεπτομέρεια γενικότερα των χαρτιών, τι αντιπροσωπεύει το καθένα, διότι εδώ έχει να κάνει με τις μοίρες κυρίως. Λοιπόν, και ένα 2 καρό. Ωραία, αυτό είναι πολύ καλό και αυτό εδώ. 2 καρό μέσα από συνεργασίες. Δηλαδή, αυτή η μοίρα, δηλαδή σκορπίσια ενέργεια, μας μιλάει για φωτιά. Ο σκορπιός, εδώ μας μιλάει για τη φωτιά που έχει να κάνει με τον Άρη, έτσι. Ο πλανήτης Άρης. Δύναμη, αντοχές, να προχωρήσουμε. Προστασία, αλλά και επικοινωνία. Σωστή επικοινωνία με μια βαθύτητα και γνώση στους άλλους εκεί έξω για αυτά που θέλουμε να εκφραστούμε. Και το 2 καρό σημαίνει συνεργασίες, σημαίνει ισορροπίες, σημαίνει εκφράζομαι με έναν τέτοιο τρόπο και
Ναι, βεβαίω, θέλω να συνεργαστώ, να επικοινωνήσω. Σημαίνει αδελφέ ψυχέ, διδυμέ φλόγε, να μιλήσω με το τέρι μου, να τα ξεκαθαρίσουμε, με τον άντρα μου, τη γυναίκα μου ή με κάποιον ο οποίο μα απασχολεί. Τώρα, για μισό λεπτό. Α, συγγνώμη, μισό λεπτό. Εντάξει, ανακάτεψα εγώ, αλλά πρέπει να κάνω μια άλλη διαδικασία. Εδώ έχουμε λοιπόν 10-17. Άρα έχουμε Σκορπιό, 17η μοίρα. Οπότε, έχουμε Σκορπιός, 17η μοίρα και το όνομα αυτής της μοίρας είναι λίγο περίεργο. Άκουσε το. Μία γυναίκα γονιμοποιημένη από το δικό της πνεύμα εγκυμονή παιδί. Ξέρω, ακούγονται πολύ παράξενα και αν είσαι και καινούριος και ώρα στο κανάλι και τα ακούς αυτά, λες ρε παιδί μου τι λένε, τρελαθήκαν αυτοί. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτά είναι ειδικά σύμβολα, ειδικές μοίρες που έχουν ειδικούς συμβολισμούς, αλλά ο σκοπός τους είναι αυτός. Κάποιος ο οποίος δεν ξέρει, ας παραμείνει να μην ξέρει. Εσύ που ενδιαφέρεσαι, μπορεί να θέλεις να μάθεις και από περιέργεια κιόλας και κάτι λίγο παραπάνω, άκουσε το, διότι υπάρχουν πιο βαθύτατοι συμβολισμοί, αν θέλεις, και νοήματα σε όλα αυτά που γίνεται. Λοιπόν, μιλάει για πνεύμα, έτσι. Εδώ έχουμε ένα σύμβολο. Μιλάει για ένα σύμβολο πνευματικό, πνευματική συγκέντρωση. Ο Θεός εδώ δρά σαν γονιμοποιός δύναμη. Και επειδή έχουν γίνει πολλές παρεξηγήσεις, εδώ στην ουσία μιλάμε τώρα ότι ο Θεός επικοινωνεί μέσα από ένα πνευματικό κομμάτι και χάρη στη δική του δύναμη μας δίνει τη δυνατότητα εμείς να εκδηλώσουμε τις δικές μας αρετές. Να γεννήσουμε νέες αρετές, νέα πράγματα. Καταλάβατε ποιο είναι το νόημα, το βαθύτερο νόημα. Λοιπόν, εδώ το εγκυμονή παιδί σημαίνει και το πνευματικό παιδί. Εδώ υπάρχει ένας, ας το πούμε, ένας ιδιαίτερος τρόπος. Είναι, να σας το πω έτσι, μία μητέρα, μία θηλυκή ενέργεια στη ζώνη του θεϊκού πεδίου. Και όταν κάποιος συνδέεται, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, έτσι δεν έχει σημασία, γιατί όλοι γεννάμε κάποια στιγμή κάποια πνευματικά πράγματα. Λοιπόν, ή κάποιες, αυτό τώρα μπορεί να είναι, κάποια επιφύτηση που μας έρχεται, κάποια ιδέα ή οτιδήποτε, ή τρόπος σκέψης. Όταν αναπτύξουμε έναν υγιή, θεϊκό τρόπο σκέψης, τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε και εμείς. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αλλάζουν, διότι δεν θέλουν ή δεν ξέρουν τον τρόπο ή έχουν μάθει στη ρουτίνα τους. Και πολλές φορές όταν δούμε ότι αλλάζουμε εμείς σαν άνθρωποι, γίνεται και τρομακτικό. Οπότε, πέφτουν εδώ πέρα πράγματα, οπότε θα το χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα. Το πρώτο κομμάτι είναι ένα πολύ πνευματικό, μια πολύ πνευματική κάρτα, είναι η 7 κούπα, έτσι. Άκρος πνευματικό για εσάς για τα ζώδια της γης, ζώδιο οροσκόπο γη, γιατί κάνουμε γη εδώ, και έχει να σου μιλήσει τώρα με το 7 που σημαίνει διέστηση, πνευματική ζώνη και επίσης να προσέχεις τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο, διότι εκεί έξω στον κόσμο πολλοί σου υπόσχονται πολλά πράγματα να καταφέρεις, αλλά στην ουσία θα το καταφέρεις με τις δικές σου δυνάμεις. Εντάξει. Ο πνευματικός δρόμος γενικότερα σημαίνει υπάρχουν γοητευτικά πράγματα γύρω-γύρω, σιρήνες, αλλά όμως πρέπει να μείνεις στο σωστό δρόμο. Εσύ θα το κάνεις, δεν θα το κάνει κανένας άλλος. Και με τη βοήθεια βέβαια, αν θέλεις, της δύναμης, της θεϊκής δύναμης κτλ. Το 7 κούπα όμως σημαίνει και κληρονομικό χάρισμα, σημαίνει ότι έχεις αποκτήσει κάποιες δυνατότητες, σημαίνει και ευλογία όμως, είσαι ένα ευλογημένο άτομο. Το οποίο μέσα από αυτή την ευλογία εσύ καταλαβαίνεις και διαισθάνεσαι τι γίνεται. Μπορείς να κρατήσεις τις ισορροπίες γιατί έχει βγει το 2 πεντάκτινο, ζώδιο κυρίως εγώκερος εδώ αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, που θέλει να σου πει ότι με αυτό το 2 μέσα από άλλους ανθρώπους που επικοινωνώ, να, εδώ δηλαδή, αυτό εδώ έχει ανταποκρίνεται σε αυτό εδώ πέρα, μέσα από συνεργασίες, μέσα από καλή επικοινωνία, μπορώ να καταφέρω αρκετά πράγματα για το επόμενο διάστημα και κυρίως για τον Ιανουάριο και μπορώ να πετύχω και κάποια ή να μου κάνουν και κάποια πρόταση, έτσι, ή να έχω 2 προτάσεις για συνεργασία. Το επεκτείνουμε, έτσι, για συνεργασία, για επικοινωνία, για σπουδές. Σκεφτείτε το, αριθμός 2, έχω 2. Μπορεί να είναι και σε ερωτικό κομμάτι, έτσι. Δηλαδή, βγαίνω με 2 ανθρώπους, τους γνωρίζω, τους κάνω, βγαίνουμε για καφέ, τρώμε, κάνουμε και
αρχίζω και βλέπω ότι κλείνω εδώ ή εκεί. Αλλά εντάξει, οκ, γίνεται αυτό. Λοιπόν, όπως γίνεται, ρε παιδί μου, και στο Facebook, όταν κάποιος ψάχνει, λέω τώρα, ψάχνει για μια καινούρια σχέση, μπορεί να μιλάει σε κοινωνία, να μην λέω συγκεκριμένο αυτό social media, σε συγκεκριμένο, ας πούμε, πλατφόρμα και να μιλάει και με τρεις και με τέσσερις και πέντε άνθρωπους για να δει με ποιο ταιριάζει περισσότερο και τι του κάνει κλικ, έτσι, ή τι της κάνει κλικ. 4 ξυφών είναι μια περίοδος που χρειάζεσαι να αναλογιστείς, πέρα από το να ξεκουραστείς, να αναλογιστείς τη ζωή σου. Θα προβληματιστείς, κάτσε να τραβήξω και την επόμενη κάρτα και θα σου πω τι γίνεται. Λοιπόν, θα προβληματιστείς, διότι νιώθεις ότι ο κόσμος δεν σε καταλαβαίνει. Έλα, θα δείξω εδώ. Νιώθεις ότι ο κόσμος δεν σε καταλαβαίνει. Σε πάω λίγο ανάποδα. Προβληματίζεις. Έλα, κάτσε. Θα πάμε λίγο ανάποδα την ιστορία, γιατί έτσι μου βγαίνει. Προβληματίζεσαι. Βλέπεις άλλους να είναι χαρούμενοι και εσύ βλέπεις, ρε παιδί μου, μας τι γίνεται. Άλλοι να περνάνε καλά και εσύ λες, εγώ τι κάνω, ας πούμε, πού βρίσκομαι. Το 5 πεντάκτηνο έχει να κάνει και στα οικονομικά και στη σταθερότητα και στην ασφάλειά σου και στη ζωή σου γενικότερα. Υπάρχει ένας προβληματισμός και είσαι εδώ, 4 ξυφών. Και προβληματίζεσαι και λες, εγώ τι γίνεται και στεναχωριέσαι και κάνεις. Είναι μια περίοδος, είναι άρρωστος, ξεκούρασης και λίγο στοχασμού. Έλα μου ντε όμως που μπορείς να έχεις τις ευκαιρίες σου και έλα μου ντε όπου όχι μόνο αυτό διαισθητικά αλλά και μέσα σου μπορείς να καταλάβεις ότι έχεις αρκετή δύναμη να αλλάξεις, να μεταμορφώσεις αρκετά πράγματα για να ξεφύγεις από αυτό εδώ. Η ουσία όλων αυτών των πραγμάτων, παιδιά, που κάνουμε και με τις μοίρες και αυτά, ξέρετε ποιος είναι. Γιατί κάνουμε μοίρες, γιατί ανοίγουμε μοίρες. Γιατί σας ρίχνω ταρό, γιατί κάνουμε το ένα, γιατί σας κάνω αστρολογία, γιατί σας κάνω αριθμολογία, γιατί κάνουμε, ξέρετε γιατί. Είναι πολύ απλή απάντηση, σας την πω. Είναι για να ξεφύγουμε από τη μοίρα μας και το πεπρωμένο μας. Βεβαίως υπάρχουν και αυτοί που λένε, μα καλά, δεν έχουμε ελεύθερη βούληση, ναι, έχουμε ελεύθερη βούληση, αλλά είναι συγκεκριμένοι σε τόπο και χρόνο και πολλές φορές οι επιλογές είναι εδώ ή εδώ. Δεν είναι πολλές. Όπως και εδώ. Οι επιλογές πολλές φορές στη ζωή είναι δύο. Μπορεί να θέλαμε να έχουμε εμείς 5 επιλογές. Να έχω και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Αλλά όχι, στη ζωή καμιά φορά δεν είναι έτσι. Τώρα βέβαια εδώ έρχεται να σας πω ότι ναι, υπάρχει και ένα θεϊκό σχέδιο ανάλογα με την ψυχή μας τι έχει επιλέξει να βιώσει σαν εμπειρίες. Δεν θα επεκταθώ όμως περισσότερο. Θα μείνω μόνο στο μήνυμα εδώ το οποίο σου λέει ότι έχεις όλες εκείνες τις δυνατότητες να ξεφύγεις από τη μοίρα σου, το πεπρωμένο σου, το οποίο τι είναι. Εγώ δεν θα χαρώ. Εγώ δεν θα ξεφύγω. Εγώ δεν θα βρω κάτι άλλο. Εγώ δεν θα έχω μια καλύτερη εμπειρία από αυτή που είχα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω εκείνο. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένη ή ευτυχισμένος. Και προβληματίζεσαι. Τώρα βέβαια είναι και θέμα πάντα επιλογών. Οι επιλογές μας πάντα έχουν ένα κόστος. Να σας πω το εξής, γιατί εδώ βγαίνει αυτό. Γιατί εδώ μιλάει για κόστος. Είναι, όπως είπαμε, είναι ζώδιο τώρα εγωκερήσιο. Και πάντα εδώ, ή τα Βρύσιο ή και του Παρθένου, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, τα ζώδια της γης μιλάνε για κόστος, μιλάνε για χρήμα. Αλλά σε επιλογές μας, ρε παιδιά, να το πω έτσι, δεν έχουμε ένα κόστος. Ό,τι και αν επιλέξουμε. Νομίζουμε ότι επιλέγουμε το Α, το οποίο είναι το πολύ σωστό, βλέπουμε όμως ότι μετά αυτό υπάρχει κάτι. Ένα κόστος, όπως και μια σχέση, ό,τι και να είναι. Όποιον άνθρωπο και αν επιλέξουμε, να το πω έτσι, και να μας επιλέξει, υπάρχει ένα κόστος σε πολλά πράγματα. Στο ότι θα πρέπει να μετακινηθείς να πας εκεί να μείνεις μαζί του ή μαζί της. Και εσύ χάνεις τη βολή σου από εδώ. Το γεγονός ότι πρέπει να πουλήσεις ένα σπίτι για να μείνετε μαζί. Λέω τώρα. Ή θα πρέπει να κάνεις εκείνο, ή θα πρέπει να κάνεις τ' άλλο. Υπάρχει ένα κόστος. Όταν τα πράγματα σοβαρεύουν, αρχίζουν εκεί και αλλάζουν οι ενέργειες, αλλάζουν οι δομές, αλλάζουν τα πράγματα. Και στο μυαλό μας μπορεί επίσης εδώ, γιατί σημαίνει και το μυαλό μας να έχουμε. Εδώ όλο αυτό σημαίνει και μυαλό και συνέστημα. Στο μυαλό μας εδώ μπορεί να έχουμε ένα τρόπο συγκεκριμένο στο πώς θα ζήσουμε. Και να είναι τελείως διαφορετικός. Έτσι. Πολλές φορές λέμε, ναι, θα μπω σε αυτή τη δουλειά εκεί και μπαίνουμε και ξαφνικά βλέπω ότι είναι τελείως διαφορετικό το περιβάλλον από αυτό που περιμένουμε και προβληματιζόμαστε και λέμε, ωραία, τι έγινε τώρα, πώς την πατήσαμε έτσι. Κάτσε να κατέψω λίγο εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει. Και προβληματίζεσαι γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κόστος. Ναι, μεν έχεις επιλογές, όχι πολλές. Έχεις και τις ευλογίες και τη διαίσθηση, αλλά. Έτσι είναι. Πάμε τώρα στο νερό. Οπα, το φέρουμε εδώ. Νερό λοιπόν, αυθονία, αρμονικές σχέσεις, υγεία, θεραπείες βεβαίως, για να δούμε ποια είναι εκείνη η πύλη η οποία ανοίγει. Εντάξει. Για να δούμε εδώ φίλες και φίλοι. Οπ, και βγαίνει εδώ ένας σταύρος βεβαίως.
Αλλά, όμως, είναι πάλι ένας βασιλιάς, ο οποίος είναι βασιλιάς σπαθάτος, άρα μιλάμε για αέρα και μιλάμε για το τελευταίο ζώδιο του αέρα, το οποίο είναι ο υδροχός. Εντάξει. Υδροχοϊκές ενέργειες, βεβαίως μέσα στον Ιανουάριο είναι και κολλάει και ο υδροχός, μην ξεχνάμε ότι κυβερνήτης στην κλασική αστρολογία παραμένει ο Κρόνος για τον υδροχό, έτσι. Ναι, μεν ο καινούριος πλανήτης του υδροχώου είναι ο Ουρανός, αλλά στην κλασική αστρολογία, στην ωραία αστρολογία, στη σημερινή εποχή όταν κάνουμε ανάλυση, στηριζόμαστε στην κλασική αστρολογία. Η όλη ιστορία ποια είναι? Ο Κρόνος λοιπόν, μάλλον το ζώδιο του υδροχώου, με κυβερνήτη τον Κρόνο, σημαίνει την ημέρα, ενώ ο εγώκερος σημαίνει τη νύχτα. Αυτός είναι ο διαχωρισμός. Πάμε τώρα. Πρώτο είναι το 3 σπαθί. Επικοινωνία, έκφραση, μιλάω, λέω τις αλήθειες μου, βάζω τα όρια μου. Ένα άσος καρό, ωραίο, πολύ καλό, νέα ξεκινήματα, νέα επαγγελματικά ίσως ξεκινήματα, νέα πράγματα, καλή υγεία, προσέχω την υγεία, και ένα 7 καρό, το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και έχει να μας μιλήσει και να μας πει για προστασία, γιατί ο αριθμός 7 είναι ιερός, σε όποιο στοιχείο και αν ανήκει. Εδώ τώρα μιλάμε για το ζώδιο βέβαια του νερού. Το 7 καρό σημαίνει ευλογία, προστασία, και κοιτάζω με πάρα πολύ καλή ανάλυση τα οικονομικά μου, τα επαγγελματικά μου, τις συνεργασίες, τις περνάω από κόσκινο. Τώρα, ανακάτεψα λίγο. Εδώ τι ενέργεια έχουμε? Έχουμε το 7, έχουμε 7 και 3, 10 και ο άσος 11. Άρα μιλάμε υδροχώος 11η μοίρα. Οπότε, υδροχώος, 11η μοίρα, εδώ τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν το εξής όνομα. Ακούστε το, είναι λίγο περίεργο, ξέρω θα σας φανεί περίεργο, αλλά βγαίνει, είναι το νόημα γενικότερα και το βαθύτερο νόημα και θα σας βοηθήσω κι εγώ. Στη διάρκεια μιας ώρας σιωπής, ένας άνθρωπος δέχεται μία νέα έμπνευση, η οποία μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Έμπνευση. Νέο, αλλάζω. Εντάξει. Πάμε λίγο να πούμε λίγο πιο βαθιά, λίγο έτσι να το δούμε. Έχει να κάνει με τις πνευματικές και τις ψυχικές δυνάμεις, τις δικές σας, έτσι. Μπορεί να ξεκινήσει μια νέα περίοδος για εσάς, όπου θα έχετε όλες εκείνες τις δυνάμεις, και πνευματικές και ψυχικές, για να προχωρήσετε, να αλλάξετε εσωτερικά, να αλλάξετε γενικότερα, να πάρετε στα χέρια σας κάποια πράγματα, κάποιες μορφές για να τις αλλάξετε. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει και στην πραγματική μας ζωή. Παίρνουμε, δηλαδή, ο έρωτας, δηλαδή, ερωτευόμαστε, λέω τώρα μια σχέση, ερωτευόμαστε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι στο χέρι μας να αρχίσει να μετουσιώνεται και να αλλάζει, αν θέλουμε. Έτσι, να μην μείνουμε μόνο στο κομμάτι, λέω τώρα, του ερωτικού στοιχείου, να προχωρήσει. Να υπάρχει συντροφικότητα, αγάπη, σταθερότητα, υποστήριξη, στήριξη, κατανόηση, καταλαβαίνω, συζητάω, κάνω, σε βλέπω σοβαρά, το συζητάω. Τέτοια πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο το ερωτικό σεξουαλικό κομμάτι, γιατί πολλοί άνθρωποι μένουν μόνο εκεί. Προσέξτε, πολύ σημαντικό, αλλά εδώ αυτό σου λέει όμως, εντάξει, γιατί έχει τον αριθμό 7 εδώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει μέσα στη συνείδησή μας να επιτρέψουμε να έρθουν όλα εκείνα τα νέα, τα καινούργια πράγματα, για να μπορέσουμε να φέρουμε το καινούριο, να αλλάξουμε εμείς, να αντιληφθούμε νέα πράγματα, νέες δομές, νέες καταστάσεις, ό,τι σημαίνει αυτό. Πάμε τώρα να δούμε. Πρώτη κάρτα έχει βγει ο Ερημίτης. Βεβαίως, αναλογιζόμαστε, κοιτάμε, απομονωνόμαστε λίγο, θέλουμε, γιατί και το 7 έχει μια απομόνωση εδώ, την ψυχή μας να δούμε, αλλά σημαίνει και βοήθειες όμως εδώ. Μας βγαίνει λοιπόν ένας ακόλουθος κούπα, πολύ καλό και αυτό, όσον αφορά νέα πράγματα, όσον αφορά στο κομμάτι των συναισθημάτων, να τα αντιληφθούμε και εμείς, να τα εκφράσουμε, να δώσουμε μια σοβαρότητα που λέγαμε προηγουμένως. Έχουμε το 6 μπαστούνι. Δύναμη, ενέργεια, ισορροπία, να φέρουμε ισορροπίες, και έχουμε και το 2 εδώ, το 2 πεντάκτινο, που μας λέει μια ιστορία εδώ. Η ιστορία είναι ότι, κοίταξε να δεις, εδώ μπορεί κάποια πράγματα να σημαίνει ότι απομονώνομαι εύκολα σαν άνθρωπος, ή αναζητώ λίγο τη μοναξιά, ή μάλλον τη μοναχικότητά μου, λίγο το χρόνο μου.
να καταλάβω τι γίνεται. Εδώ όμως σημαίνει και έρχονται και βοήθειες. Εδώ σημαίνει μια άλλη κάρτα που έχει να κάνει όμως, είναι πολύ συμβατή με αυτή εδώ πέρα, είναι να ανανεωθούμε. Μπορούμε να ανανεωθούμε ερωτικά, αγαπησιάρικα. Μπορεί να είναι μια επανασύνδεση, μπορεί να είναι ένας νέος έρωτας, μπορεί να είναι μια αγάπη. Θα μου πει κάποιος τώρα ότι κοίταξε να δεις, το οποίο υπάρχει σαν κοινό, γιατί το κοινό το δικό μου κυμαίνεται από 18 μέχρι πολύ μεγαλύτερες ηλικίες. Μπορεί κάποιος εύλογα να μου πει, μα εγώ έχω φτάσει στα 55 μου ή στα 60 μου, στα 65 μου θα ερωτευτώ τώρα. Κοίταξε να δεις. Ο ακόλουθος σκούπα δεν μιλάει μόνο για αγάπη με έναν άλλον άνθρωπο ή για τον έρωτα. Μιλάει και για αγάπη μεταξύ ανθρώπων, φιλίες, φίλους, να νιώσουμε εκείνο το αίσθημα της αγάπης ότι μας αγαπάνε. Μπορεί όμως να σημαίνει, επειδή είναι ακόλουθος, μαθαίνω κάτι και ξεκινάω και κάτι καινούργιο το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ και μου αρέσει. Μπορεί, λέω τώρα, προσέξτε τώρα πού θα σας πάω το ένα κομμάτι στο άλλο. Μπορεί να πάρω να υιοθετήσω από κάποιο καταφύγιο ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, δεν ξέρω τι, και να το φροντίζω. Και να έρθει μια νέα αγάπη στη ζωή μου. Γιατί είναι η ροή της ενέργειας, είναι η ροή της αγάπης. Μπορεί να μην κάνω αυτό, μπορεί όμως να ξεκινήσω σπουδές, να ξεκινήσω να σπουδάζω κάτι άλλο το οποίο πάντα μου άρεσε. Γαλλικά, μια ξένη γλώσσα. Να μου πεις τώρα σε αυτήν την ηλικία. Ναι, παιδιά. Στην αριθμολογία υπάρχουν τρεις φάσεις. Υπάρχει η πρώτη φάση που είναι της νεότητας, υπάρχει η δεύτερη φάση που είναι μέχρι, ξέρω εγώ, τα 48-50, να το πω έτσι χοντρικά, που κάνουμε τα δικά μας πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Και υπάρχει η τρίτη φάση που είναι από τα 50 μέχρι το τέλος της ζωής μας, η οποία εκείνη η τρίτη φάση, στην αριθμολογία το λέει αυτό τώρα, προσέξτε, σημαίνει και ύλη, σημαίνει και να κάνω λεφτά. Ναι, ακριβώς καλά ακούσατε. Σημαίνει και να ασχοληθώ και να έχω την ελευθερία και να κάνω αρκετά πράγματα. Ανάλογα τώρα βέβαια και το αριθμολογικό βέβαια προφίλ, αλλά δεν σταματάει η ζωή, όχι. Και το έξι μπαστούνι έρχεται να σου πει ότι αν τα βάλεις τα πράγματα σε ισορροπία, έχεις όμως ενέργεια, έχεις δύναμη, θα τα καταφέρεις. Και θα εξισορροπήσεις τα πράγματα και θα εξισορροπήσεις και τα οικονομικά, θα εξισορροπήσεις τις συνεργασίες σου, τους ανθρώπους, να μιλάς, εντάξει. Αυτό θέλει να σου πει. Είναι εμπειρίες, είναι συντονισμοί, είναι γενικές ενέργειες βεβαίως, αλλά καταλαβαίνεις ότι σε αρκετό βάθος πολλά πράγματα σε αγγίζουν, διότι είναι της καθημερινότητας. Τα ταρό είναι για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Βεβαίως μπορούμε να το ανεβάσουμε σε επίπεδο και να πάμε υπερβατικά αλλού πραγματικά, αλλά όχι, διότι δεν είναι αυτός ο σκοπός γενικά αυτής της ανάλυσης. Εδώ λοιπόν αυτή η μοίρα έρχει να σου πει ότι έχεις πνευματική δύναμη, έχεις πράγμα, έχεις τόση δύναμη, τόση ευλογία μέσα σου. Μην τα παρατάς και προχώρα. Λοιπόν, εδώ τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο σας άρεσε, είναι κάτι το οποίο σας έδωσε έμπνευση πραγματικά, είναι κάτι που νιώσατε εσείς μέσα σας, ναι, Ακάς μου, έχεις δίκιο, έτσι είναι ακριβώς, σε νιώθω πως τα λες, διότι είναι πολύ καλό και να συντονιζόμαστε και μεταξύ μας. Παρόλο που δεν με βλέπετε σαν πρόσωπο, δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως δεν γράφω καλά στην κάμερα. Ούτως ή άλλως δεν θέλω να βγω στην κάμερα για τους δικούς μου προσωπικούς λόγους. Όμως μιλάμε μέσα από το λόγο, μέσα από την επιχειρηματολογία, μέσα από τα ταρό, μέσα από την αστρολογία. Και εσείς νιώθετε και παίρνετε, διότι πολλοί άνθρωποι νιώθετε και παίρνετε. Τι λες, συμφωνείς με αυτό?